πραγματικά έτσι ιδιαίτερο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη ζωή σου και για αυτό που έχεις κάνει στην Αλεξανδρούπολη και ιδιαίτερα ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό είναι για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Θα το ανοίξω μετά και επίσης το εμβληματικό, ο φάρος μας που όποιος έρχεται στην Αλεξανδρούπολη, αυτό βλέπει και με την ανάμνηση αυτή φεύγει ενδεχομένως του Δημάρχου. Ευχαριστώ πολύ. Απόφαση από το υπαριθμό 38 του 2018, πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης. Θέμα, ανακήρυξη του κυρίου Νικόλαου Δασκαλαντωνάκη ως επίτιμου Δημότη του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα, την 28η Νοεμβρίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 35668 23 Ενδεκάτου του 2018, έγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του νόμου 3852 του 2010. Είχε την ενόραση ο κύριος Δασκαλαντωνάκης να διαμορφώσει μέσα στη σκέψη του ένα σύμπλεγμα ξενοδοχειακό, Αστέρας και Γκρέκ Hotel, Εγνατία, το οποίο συνδυασμένο δημιούργησε πραγματικά ένα μεγαθύριο για τα δεδομένα τα τουριστικά του Εύρου και ιδιαίτερα της πρωτεύουσας του νομού Εύρου της Αλεξανδρούπολης. Και όταν λέω συνδυασμένο, εννοώ επιχειρηματικά έξυπνο, γιατί μπορεί και συνδυάζει χειμώνα, καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη, τη δυνατότητα να είναι και τα δυο ανοιχτά ή το ένα, οπότε κερδίζει από πολλά πράγματα μέσα από αυτήν τη συνδυασμένη πρακτική, την οποία εγώ ως αυτοδιοικητικός τη βλέπω στο βαθμό που μπορώ να τη δω, φαντάζομαι ότι θα είναι πολύ μεγαλύτερο. Η προσφορά του στην επιχειρηματικότητα, στον τουρισμό, στην οικονομική ανάπτυξη είναι σημαντική όχι μόνο για την Αλεξανδρούπολη, αλλά και για ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έχουμε όλοι αντιληφθεί στην περιφέρεια, το πιστεύω αυτό, τις μεγάλες τουριστικές δυνατότητες που έχει ο τόπος μας. Και γι' αυτό γίνεται μια οργανωμένη, μια σημαντική προσπάθεια για την ανάπτυξη του τουρισμού. Στηριζόμαστε στα στοιχεία του τόπου μας, στον πολιτισμό, στα πολιτιστικά μνημεία, στην παράδοση, στην ιστορία, στο φυσικό περιβάλλον και όλα αυτά τα συνδυάζουμε με την εξωστρέφεια. Κάτι που γνωρίζω ότι και εσείς κύριε Δασκαλαντωνάκη από στη δική σας διαδρομή, στην επιχειρηματική διαδρομή που ξεκινήσατε από την Κρήτη, εφαρμόσατε. Έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό εθνικό πρόσημο. Το πρόσημο δηλαδή το ότι δίνουμε ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη σε περιοχές που την έχουν ανάγκη και σαν προβολή ισχύως προς τον εξωτερικό εχθρό μας που αυτή τη στιγμή γνωστός ποιος είναι. Άρα λοιπόν σας ευχαριστούμε όχι μόνο για την Αλεξανδρούπολη κύριε Δήμαρχε αλλά γενικότερα για όλη τη Θράκη, σαν διοικητής της Θράκης που είμαι στρατιωτικός διοικητής, ότι πραγματικά δίνει αυτή την ανάπτυξη στην περιοχή και εγκαθιδρεί εδώ πέρα μια πραγματικά οικονομική ανάπτυξη η οποία βοηθάει και εθνικά τη χώρα μας να ορθοποδήσει ακόμα περισσότερο. Συμπληρώνονται 2 δεκαετίες από την ημέρα που αποφάσισα να επενδύσω στην όμορφη πόλη σας. Τότε βέβαια ούτε που φανταζόμουν ότι θα έρθει η στιγμή που οι άνθρωποι της θα μου κάνουν την ύψιστη τιμή να με ανακηρύξουν επίτιμο Δημότη Αλεξανδρούπολης. Ακρίτας κι εγώ και εσείς είμαστε περήφανοι για τη Θράκη και την Αλεξανδρούπολη γιατί αποτελούν σημαντικό απόθεμα οικολογικό και πολιτισμικό που όλοι οι Έλληνες οφείλουν να αναγνωρίσουν με την επίσκεψή τους εδώ. Ένας τόπος με αξεπέραστη φυσική ομορφιά, σημαντική γεωγραφική θέση, στα σύνορα διαφορετικών κόσμων και κυρίως με φιλόξενους και εργατικούς ανθρώπους.